Καλησπέρα, καλησπέρα. My Radio 89,6 Τετάρτη σήμερα. 6 Νοεμβρίου λέει το ημερολόγιο και η 6 Νοεμβρίου θα είναι η μέρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ξανά είναι πλανητάρχης. 47ος πρόεδρος δήλωσε ο ίδιος, 45ος και 47ος, 2-1. Και βλέπω από εδώ και από εκεί διάφορα να λένε. Γι' αυτό επέλεξα να έχω σήμερα μαζί μου το Βασίλη Μπαλάφα, που και αυτός είναι από αυτούς που έχουν αντισυμβατική σκέψη, δεν κρύβονται πίσω από τα λόγια τους, για να έχουμε μια υγιή πολιτική συζήτηση για το τι ξημερώνει πλέον στον κόσμο. Καλησπέρα λοιπόν, Βασίλη, και σε ευχαριστώ που θα κάνουμε μαζί τουλάχιστον το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μας. Καλησπέρα, Θήμιο, καλησπέρα στους ακροατές σου. Δόκτωρ Βασίλης Μπαλάφας, πολιτικών επιστήμων, για όσους δεν γνωρίζουν την έτερη ιδιότητά σου, εκτός από γενικός γραμματέας του Δήμου Κορινθίων, και πολιτικός επιστήμων, γι' αυτό σου ζήτησα να είμαστε μαζί και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνεις τη δυνατότητα να μιλήσουμε για αυτές τις εκλογές. Εγώ σε ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση. Πράγματι, τα θέματα είναι έτσι ακριβώς όπως τα περιέγραψες πολύ συνοπτικά. Ο Ντόναλντ Τραμπ επιστρέφει στην Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών με μια συντριπτική, όπως εξελίσσεται, νίκη. Γιατί από ό,τι φαίνεται, αυτά που συμβαίνουν εδώ στην Ελλάδα καμιά φορά με τις εταιρείες δημοσκοπήσεων και με τις εκτιμήσεις συμβαίνουν και στις καλύτερες οικογένειες. Υπάρχουν δηλαδή πολιτείες, οι λεγόμενες πολιτείες, οι οποίες είναι λίγο επικίνδυνες, τραμπαλίζουν που λέμε. Αυτές από ό,τι φαίνεται κλείνουν όλες υπέρ του. Και η νίκη του είναι μεγαλύτερη και από αυτή που ίσως ανέμεναν και οι ίδιοι οι υποστηρικτές του. Και να ρωτήσω κάτι. Γιατί μας εκπλήσει αυτό? Όταν έχεις κόσμο που σου λέει, ρε φίλε, έχω ανασφάλεια για το τι γίνεται στη χώρα μου, και του λες είσαι, ξέρω εγώ, φασίστας, είσαι ομοφοβικός, είσαι έτσι, είσαι αλλιώς, εννοείται ότι αυτός θα ψάξει να βρει μία διέξοδο σε αυτόν που του λέει, έλα εδώ να σε ακούσω και έχω τις ίδιες αγωνίες με σένα. Θυμίω, αυτό ήταν το, αν και τη μισώ τη λέξη αυτή στην πολιτική, αυτό ήταν το εφήγημα της προηγούμενης εκλογής του Τραμπ. Ετούτη τη φορά η εκλογή του Τραμπ έχει μία άλλη βάση. Δηλαδή, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Τραμπ απορρίφθηκε στις επόμενες εκλογές, έχασε δηλαδή τις εκλογές τις προηγούμενες και κινδύνευσε να φυλακιστεί ακόμα, έτσι. Εδώ τώρα δεν έχουμε να κάνουμε με μία κατάσταση στην οποία μίλησε απλώς για αυτές τις ανησυχίες που ανέφερες. Ο άνθρωπος έκανε μια προεκλογική εκστρατεία πάρα πολύ στοχευμένη. Πρώτα απ' όλα έκανε προεκλογική εκστρατεία. Επί 10 της Κάμαλα, παρότι είναι ένας άνθρωπος 78 ετών, πήγε παντού, μίλησε με όλους, τόλμησε να έρθει σε αντιπαράθεση με τους πάντες και έδειξε ότι είναι ακμεότατος και έτοιμος να αναλάβει εκ νέου. Την ίδια στιγμή που δεν βρίσκαν αρχηγό οι δημοκρατικοί. Μα γι' αυτό και κέρδισε, έτσι. Είναι και αυτό μέσα στα συν. Εκείνο που ήθελα να πω όμως είναι ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη βάση στις πρώτες του δηλώσεις που έκανε σήμερα το πρωί. Ο Τραμπ μίλησε σε τρεις άξονες οι οποίοι θα μπορούσε να τους πάρει οποιοδήποτε άλλος κατεβαίνει σε εκλογές και να τους μελετήσει για να δει πώς. Τι ανησυχίες έχουν πλέον οι πολίτες, και ξέρετε, οι ανησυχίες αυτές είναι παγκόσμιες. Πρώτον, μίλησε για μια νίκη κινηματικού χαρακτήρα. Θυμάστε από την εποχή που γίνανε όσα γίνανε στο Καπιτόλιο, ότι ο Τραμπ ουσιαστικά διατήρησε για τον εαυτό του και για το κόμμα του ουσιαστικά αυτή την αίσθηση ότι υπάρχει ένας κινηματικός χαρακτήρας. Κινηματικός χαρακτήρας λες, αλλά η Ευρώπη βλέπω ότι προβληματίζεται. Ήδη έχουμε τις πρώτες αντιδράσεις. Λες να καταλάβουν οι Ευρωπαίοι ηγέτες ότι δεν μπορούμε μια ζωή να περιμένουμε ένα Biden, μια Καμάλα, ένα Τραμπ να έρχεται να κάνει τον μεγάλο αδερφό? Θύμιο, νομίζω ότι η πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών, ακόμα και από την εποχή του Biden, εφάνηκε ότι απαιτεί και θέλει μια πιο ενεργή και μια πιο ισχυρή Ευρώπη. Ο Biden θεωρώ ότι είχε μια
άποψη υποτέλειας, θα το έλεγα έτσι, προς την Ευρώπη, δηλαδή ότι εμείς θέλουμε να κάνετε αυτό, ας πούμε, γινόντουσαν κάποιες ανακοινώσεις. Ο Τραμπ όμως, παρόλο που διάφοροι αναλυτές φοβούνται τη στάση του, θέλει πραγματικά μια ισχυρή Ευρώπη, και αυτό φαίνεται από το γεγονός ότι και ο ίδιος θέλει ισχυρές Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τυχαίες οι δηλώσεις του που είπε ότι θέλει να κάνει τις Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι δυνατές και εύρωστες. Αναφερόμενος αυτό βέβαια θέλει, πρώτα στους αυτό στους θέλει ο κόσμος του. Αυτό θέλουν οι ψηφοφόροι, δηλαδή η λογική του μέσου Αμερικάνου. Είναι ότι είναι μια υπερδύναμη η Αμερική, και το να κάθεται και να βλέπει τραβεστή να διαβάζουν σε παιδικούς σταθμούς, αχ συγγνώμη, αυτά γίνονται στην Ελλάδα, κάτι αντίστοιχο, να βγαίνουν και να πανηγυρίζουν για την πρώτη τρανσέξουαλ γερουσιαστή, είναι ξένο προς τον μέσο Αμερικανό. Εντάξει, εγώ δεν μπαίνω μέσα σε αυτό, εγώ όμως λέω το εξής. Ναι, αλλά έχουμε αλλάξει τη λογική. Ο μέσο Αμερικάνος έχει μία λογική ότι είναι μία πανίσχυρη δύναμη η Αμερική. Δεν έχουν τη λογική ότι πρέπει να προάγουμε μία κουλτούρα διαφορετική, τη woke κουλτούρα. Θύμιο μου, κοίταξε να δεις. Ο μέσος Αμερικάνος είδε μέσα σε μία πενταετία περίπου οι Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρούν ως προς το παγκόσμιο ΑΕΠ. Είδε να γίνονται παγκόσμιοι συσχετισμοί πολύ διαφορετικού τύπου. Είδε τους ανθρώπους του να ξαναβγαίνουν και να δίνουν πολέμους σε διάφορα σημεία του κόσμου, οι οποίοι είναι ατέρμονοι πολλές φορές. Είδε τις Ηνωμένες Πολιτείες να εξφενδονίζεται το εξωτερικό τους χρέος και να γίνονται ουσιαστικά ευάλωτες και να πέφτει ουσιαστικά το παγκόσμιο στάτους τους. Και είδε τη δική του τη ζωή εσωτερικά, δηλαδή τα κοινωνικά στρώματα, τα μεσαία κοινωνικά στρώματα των Ηνωμένων Πολιτειών, είδανε να υποχωρούν. Σε αυτές τις ανησυχίες ο Τραμπ είπε πολύ απλά πράγματα. Είπε ότι εγώ θέλω να ξαναμαζέψω τους σπόρους των Ηνωμένων Πολιτειών στις Ηνωμένες Πολιτείες, να δυναμώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες και να διατηρήσουμε το ρόλο μας σε συνεργασία πλέον με μια ισχυρή Ευρώπη. Περιμένει δηλαδή από τους συμμάχους του, από αυτούς που θεωρεί συμμάχους, και δεν είναι υποχρεωτικά οι σύμμαχοι εκεί για να τους συνδράμει η Αμερική, όπως ακριβώς είπες, αλλά είναι εκεί για να συνεργαστούν. Αυτό περιμένει ο Τραμπ και από την Ευρώπη. Περιμένει μια ισχυρή Ευρώπη, η οποία εγώ θα έλεγα, εγώ θα το πήγαινα και ένα βήμα παρακάτω. Δεν είναι υποχρεωτικό να είναι υποτελής ή να συμφωνεί πάντα με τις θέσεις της εξωτερικής πολιτικής των ΗΠΑ. Ξέρεις, αυτό το είδαμε και στην Ελλάδα. Δεν θα διαφωνήσω καθόλου, δεν θα διαφωνήσω. Το είδαμε και πολύ συχνά και στη χώρα μας. Όταν θες να είσαι ισχυρός, έχεις και μια σταθερή άποψη. Δεν είσαι όπου φυσάει ο άνεμος. Ακριβώς. Εμείς αυτό το έχουμε δει και στην Ελλάδα, και εδώ νομίζω ότι είναι και ένα πολύ καλό μάθημα αυτό και για την Ελλάδα, για τη χώρα μας. Ότι οι συμμαχίες γίνονται μέσα σε ένα πλαίσιο ισοτιμίας. Εγώ δεν θα πω ισοδυναμίας, γιατί δεν μπορεί να είναι ισοδύναμες στις δύο χώρες, έτσι. Αλλά ισοτιμίας. Και ο Τραμπ λέει κάτι πολύ απλό. Ότι εγώ θέλω τους συμμάχους μου να συμμετέχουν σε αυτά που συμφωνούμε. Όχι να έρχονται και να μου δίνουν ένα ψήφισμα στο ΝΑΤΟ ή ένα ψήφισμα στον ΟΗΕ και μετά να φεύγουν οι δικοί μου οι πόροι της χώρας μου και εγώ να πέφτω στο παγκόσμιο στάτους. Νομίζω ότι αυτά τα πράγματα είναι πολύ λογικά. Και να έχει τον Πούτιν να κάνει πάρτι. Ναι, εμένα μου φαίνονται πάρα πολύ λογικά αυτά τα πράγματα. Αυτονόητα. Φαίνεται... Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν φαίνονται στους Ευρωπαίους ηγέτες. Δηλαδή, το γεγονός ότι θα ασχοληθεί με τη δική του αυτοκινητοβιομηχανία η Αμερική και δεν θα υπάρχουν, δεν θα κάνει πάρτι η Audi και η Mercedes και η BMW, είναι λογικό αυτό. Μαθήμιο μου, έτυχε σήμερα μαζί με τα αποτελέσματα που έβλεπα στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχει βγάλει και η DNV. Η DNV είναι μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες τις ενεργειακές στον κόσμο και κάνει ανάλυση δεδομένων. Έβλεπα λοιπόν και από τη DNV τα forecasting που κάνει, δηλαδή η προϊονία, στο πούμε έτσι, η ιονή της παγκόσμιας ενεργειακής οικονομίας, ότι αρχίζουν πλέον όλοι να συζητάνε για αυτό που λέμε ενεργειακή αυτάρκεια και αυτοτέλεια. Ο Τραμπ αυτά τα έλεγε πριν από 10 χρόνια σχεδόν. Και αρχίζουν πλέον όλοι και αντιμετωπίζουν, καταλαβαίνουν ότι μέσα στο πλαίσιο της ασφάλειας, της εθνικής ασφάλειας, είναι και τα ενεργειακά, είναι πολλά πράγματα. Η Ευρώπη λοιπόν αυτά τα πράγματα τα άφησε στην άκρη για χάρη κάποιων ατζεντών
όπως αυτές που περιέγραψες προηγουμένως, αλλά εγώ το κάνω πιο ευρύ, δηλαδή δεν το βάζω μόνο στα φύλλα, στο δικαιωματισμό και στα λοιπά. Και τελικά από όλο αυτό το άνοιγμα άρχισαν να δημιουργούνται κάποιες αδυναμίες. Γιατί αρχίσαμε να παραβλέπουμε τους βασικούς πυλώνες της εθνικής ασφάλειας και της εθνικής στρατηγικής. Ναι, πρώτα απαντάς τα στους προβληματισμούς και μετά πας να προωθήσεις ατζέντες. Αυτό λοιπόν, Βασιλή, πρέπει... αυτό το απλό... Εκεί λοιπόν, συγγνώμη Θήμιο, γιατί έχει σημασία... Με λίγο μουσική όμως πρέπει να πάμε. Να πάμε σε μουσική, να πάμε.